ecco, si ha sentore di qualcosa che sta succedendo con questi primi attacchi della formazione greca. L'Aris di Salonicco, che al 35esimo otterrà il pareggio con Semertridis. Ecco il tiro che sorprende tutti, un tiro da lontano, l'ennesimo tiro da lontano. Δεν μπορούσε άλλωστε να κάνει και τίποτα άλλο περισσότερο μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ένα 2-0! 2-0 με ένα φοβερό γκολ που βγάζει ο Σεμερτζίδης. Το 18 λεπτό ο Σεμερτζίδης εδώ κεραυνοβολεί την κυριολεξία των Μαλίσια. Και ο Άρης προηγήθηκε 2-0 το 17ο λεπτό. Γκουρέτσι, Μπάνι, χάσε την μπάλα και βγαίνει μπροστά ο Ζίνδρος. Έχει το πρόσιο μπροστά. Πάει να βρει τον Βάγκη, τελικά θα κάνει το σούτ και 3-0! 3-0 στην αντεπίθεση με τον Ζίνδρο. Φάνηκε προς τη μήνα και ο Ζίνδρος έδινε σάκο με την μπάλα στον Βάγκη. Η παγίδα αυτή πέσαν οι Ιταλοί που ανοίχθηκαν. Δεν πήγε ο Φρόζιο τελικά να το μαρκάρει και ο Βάγκη βλέποντας ότι ο Φρόζιο δεν το μάρκαρε. Μετά την προσθήση που έκανε ότι έδινε πάνω την μπάλα στον Βάγκη, κάνει ένα θαυμάσιο σούτ ακριβώς από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Την μπάλα σπινώθηκε στο βάθος των θυσίων της Μαλίσια και είναι το 3-0. Ο μεγάλος ο τρίαμος βάζει την πλέον στο τρίαμο. Πρωταθλήματος, ο Άρης, που είναι τώρα στην επίθεση με καλές προϋποθέσεις και είναι το γκολ. Είναι το γκολ από τη σέντρα που έγινε. Θα πρέπει να ξαναδούμε σε επανάληψη. Δεν μπόρεσα να διακρίνω ποιος ήταν. Σημασία όμως έχει ότι στο 30 με τη συμπλήρωση του ημιχρόνου του ημιώρου και βλέπετε εδώ κάποιους φίλους του Άρη, περίπου 50 βρίσκονται εκεί στην Περσεβά. Ο Άρης λοιπόν ανοίγει το σκορ. Ο Σαπουτζής εδώ ανοίγει. Δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να διακρίνω καλά ποιος είναι ο παίκτης. Πάντως σημασία έχει ότι ο Άρης στο ημίωρο κάνει το πρώτο του μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του. Ιβάν για το Μαυρογεννίδη. Με τον Μπόραυσκι μπροστά του. Κούρσα από το Μαυρογεννίδη, έχουμε την παρέμβαση του Μπόραυσκι και βάλα πλάγιο. Πλάγιο για τον Άρη. Ο Άρης που ζητάει τον γκολ. Ζητάει τουλάχιστον την ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα που είχε χάσει στην Πολωνία με 1-0 το σούτ από τον Στραβιλάτη. Την μπάλα κοντράρει, φτάνει στον Σαπουτζή. Ο Σαπουτζής που πάει το σούτ και γκολ! Και γκολ! Το γκολ για τον Άρη, κύριε Σκοκύρη, ακριβώς στο 47ο λεπτό και το δεύτερο ημίχρονο που ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς για τον Άρη που ισοφαρίζει, έλεγα πριν από λίγο, ξαναβλέπουμε τον γκολ του Άρη. Εδώ ο Στραβιλάτη. Σουτ, η μπάλα κοντράρει, φτάνει στον Σαπουτζή, δείτε πόσο όμορφα παίρνει την μπάλα στο ξύ, θα πιάσει ένα πολύ ωραίο σουτ με πολύ φάλτσο και καρφώνει την μπάλα στο αριστερό παράθυρο της ευθείας του Γιώικο. Άρης Κατοβίτσε 1-0 στο 47ο λεπτό και από μια άλλη κάμερα ένα διαφορετικό πλάνο το γκολ του Άρη. Ξανά εδώ ανήμπορος να αντιδράσει ο Γιώικο, ο Άρης προηγείται με 1-0. Το Χαριλάου πλέγεται και ο Άρης που με αυτό το σκορ, με αυτό το γκολ επαναλαμβάνω, έχει ισοφαρίσει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Εκείνο που θέλει προσοχή είναι να μην δεχτεί βεβαίως γκολ, γιατί τότε θα χρειάζεται 3 για να φτάσει ο Άρης στην πρόκληση.
égalisation pour Aris Thessaloniki, un but inscrit par le numéro 10, Paolo Andreoli. Τριακοστό όγδοο λεπτό. Ο Πάολο Ανδριόλι επιτυχάνει το γκολ του Άρη. Μην απορρείτε που πηγαίνουν πολύ συχνά οι κάμερες σταλικής τηλεόρασης στον Κασάνο. Το σούτ, ένα εκπληκτικό γκολ για τον Άρη. Καταπληκτικό γκολ από τα 25-30 μέτρα περίπου. Η φωλίδα από το Σανχούρχο που πιάνει απροετοίμαστο τον Κούρτσι ήταν και εκτός εστίας. Ο Άρης μειώνει σε 3-1. Πύκνωσαν οι επισκέψεις του. Ο Σανχούρχο το έκανε στο 35, ο Κούρτσι το έβγαλε. Δοκίμασε το φάουλ στο 38, δεν μπόρεσε ο Παπαδόπουλος να ολοκληρώσει. Εδώ όμως με τη βολίδα, κοιτάξτε, καταπληκτικό γκολ από τον Αργεντίνο. Που έχει φοβερά δυνατό πόδι. Είδατε και τους Έλληνες οπαδούς που ζητούν κι άλλο γκολ. Ο Μίλιγιας, ο Κόρομαν με αντίπαλο τον Ρονάλντο και μια ακόμη πολύ θετική επέμβαση από τον Βραζιλιάνο. Ο Κάλβο για τον Παπάζογλου. Πάντα ο Παπάζογλου και κάνει ένα εκπληκτικό γκολ. 2-0. Θάνος Παπάζογλου, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα. Καταπληκτικό γκολ, απίστευτο. Φοβερό γκολ. Μεγάλη βοήθεια του νεαρού παίκτη, μεγάλη βοήθεια για τη σημερινή νίκη. Ο Παπάζογλου πνίγεται σε αγκαλιές συμπαικτών και ανθρώπων του πάγκου. Ο Μπάγεβιτς πήγε και αυτός εκεί λίγο. Μια και δεν εκδηλώνεται, αν και δεν εκδηλώνεται μάλλον έντονα. Εδώ είναι ο Παπάζογλου, έβγαλε φανέλα, θα δει και κάρτα από τον διαιτή. Εδώ η παλιά που γίνεται, φεύγει κανονικά ο Παπάζογλου και θα τελειώσει τη φάση με ένα καταπληκτικό σουτ από πλάγια. Είδε και πάλι πώς έγινε το 2-0. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση offside, δεν είναι καλή. Το 2-0 με δύο γκολ από τον Θανάση Παπάζογλου. Άλλη μια φορά το γκολ. Και τα δύο ήταν φοβερά τελειώματα. Και γενικά είναι η αλλαγή που ίσως άλλαξε το παιχνίδι. Άλλαξε τα πάντα. Συγχαρητήρια και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή αλλά και στον προπονητή που τον έβαλε και άλλαξε το παιχνίδι. Άλλαξε τα πάντα η είσοδος του Παπάζογλου στον αγώνα. Ο παίκτης που έκανε με το 2-0 με 2 γκολ. Κάλβο, νέτο το 1-2. Θαυμάσια για τον Πρίτα και αυτό τον Γκαρσία. Τον κλείνει και του κάνει φάουλ από πίσω ο Νόλαν, αλλά αφήνει το πλεονέκτημα και σωστά κάνει ο Ισπανός διαιτητής. Νεμπεγλέρας. Η σέντρα από τον Καράπελα, ο Κόκε θα σηκωθεί, ο Μαϊτέ θα του πάρει την μπουκιά και το σούτο γκολ από τον Τόνι Κάλβο στο 43. Ο Άρης ανοίγει το σκορ. Νομίζω ότι το δικαιούταν αυτό το γκολ. Με τον Τόνι Κάλβο δείτε τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων του στο Reebok Stadium, το έχουν βάψει στα κίτρινα. Στο 43 δείτε ξανά η ζέντρα από τον Καράπελα με το αριστερό. Εδώ ο Μαϊτέ θα κόψει πριν φτάσει μπάλα στον Κόκε. Το σούτ αμέσως χωρίς χρονοτριβή από τον Κάλβο στο 43 με το δεξί βολέ, το ευθύβολο βολέ στην δεξιά γωνιά του Γιάσκελάινεν. Ο Άρης θα ανοίξει το σκορ. Μπράβο. Μπράβο στον Τόνι Κάλβο. Μπράβο στον Άρη. Νομίζω ότι είναι ένα γκολ το οποίο ψινόταν εδώ και 44 λεπτά, 43 λεπτά. Και το τραγούδι από την εξέδρα των φιλάθλων του Άρη έχει... Ο Μίσελ σηκώνει εκεί στον αέρα, ο Ρουίς παίρνει την κεφαλιά για να δούμε τον Χαβίτο, κατεβάζει, σούτα τον Χαβίτο, γκολ! 1-0 για τον Άρη, τρομερό γκολ από τον Χαβίτο. Υπέροχη κεφαλιά από τον Ρουίς, καταπληκτικό τελείωμα από τον Χαβίτο. Και καίγεται πραγματικά το Κλεάνθης Μικελίδης, υπέροχο γκολ. Πανηγυρισμοί δίκαιοι για τον Χαβίτο που ανοίγει το σκορ για τον Άρη. Ήταν ο πρωταγωνιστής το πρώτο ημίχρονο, το 59 είναι το γκολ. Απειλής, αλλά είναι καταπληκτικό το κατέβασμα που κάνει με το στήθος και η άμεση εκτέλεση. Δείτε εδώ ξανά ο Ρουίς, παρότι πιο κοντός, κερδίζει την κεφαλιά και ο Χαβίτος σηκώνει και αμέσως
Είναι πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει εδώ το σώμα του. Έχοντας φορά προς τα αριστερά να το γυρίσει προς τα δεξιά, να στείλει στην άλλη γωνία. Είναι καταπληκτική εκτέλεση. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ για τον Άρη. 1-0 στο 59. Γιώργο, σε ακούμε. Ο Γιώργος δεν μας ακούει προφανώς από τις φωνές. Ο Τόσκας, θα πάμε σε λίγο να τον μαζειράσει από τον πάγκο. Δεν μπορεί να είναι ακριβώς κοντά. 1 μέτρο πάνω κάτω. Ευκαιρία με τον Άρη. 25 λεπτό. Ματίγια θα εκτελέσει το φάουλ. Μπάλα θα περάσει. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! 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 Γκολάρα από τον Ακίγια. 1-0 ο Άρης. Απίθανο γκολ από τον Ματίγια. Αυτό το γκολ χρειαζόταν ο Άρης για να κάνει καζάνι που βράζει τον Χαριλάου. Τρελό γκολ από τον Ματίγια. Χαβιέρ Ματίγια. Στα γενέθλιά του απόψε κάνει το καλύτερο δώρο και στον εαυτό του και σε όλους. Απίθανο γκολ, θεατής ο Κράνινγκς. Ένα μηδέν ο Άρης με την κολάρα του Ματίγια. Τη βλέπουμε και τη βλέπουμε ξανά όπως θα τη δει και ο Κράνινγκς το βράδυ στο βίντεο.